Αλλά ήταν και, είμαι και πάρα πολύ αυστηρή. Είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή, αν κάνω λάθος, αν συμπεριφερθούν λάθος, δεν έχω κανένα κόμπλεξ και κανένα θέμα να τους εξευτελίσω μπροστά σε όλους τους συμμαθητές τους. Δηλαδή, δεν έχω έτσι. Αν χρειάζεται να το κάνω, θα το κάνω. Το έκανες? Το έκανα, ναι. Αν συμπεριφερθούν λάθος. Ναι. Αν κάνουν μια πράξη που δεν πρέπει, ο μεγάλος μου είχε κάνει μια πράξη που δεν έπρεπε, και ναι, έκανα ώρες δίνει μπροστά στον υπηαγωγείο. Εσύ μετά πώς ένιωθες? Αλλά μετά που γίνω, δεν το ξανακάνω. Πώς ένιωθες εσύ? Πάρα πολύ άσχημα. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Ναι. Ναι. Είχε πάρει κάτι από το σχολείο που δεν έπρεπε. Και είπε μου ψέματα ότι χάρισαν τούτο. Εντάξει, που όλοι όταν είμαστε μωρά. Να το κάνουμε, ναι, αλλά. Ναι, δηλαδή, και εγώ έκλεψα εγώ... μισούες ποντάκι τον μπακάλι, να πούμε δίπλα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έκλεψα εγώ αφροζούα στο τέλος, αλλά. Ναι, ναι. Να σου πω όταν που γίνεται. Σε αυτήν την ηλικία, όταν εγώ κατάλαβα ότι μου είπε ψέματα, δηλαδή είπε μου το λέω το που τα ύβρε του, τα λέμε όταν μου τα δασκάλα μου, έπεσα τσιμίτι, ξυπνήσα το πρωί, και ανάδοξε μου. Και λέω το πρωί, γιατί τα έκλεψε? Και ποιο το μες? Αν πήγαινε στο σχολείο ή αν τα πέτασε, δηλαδή του σώπα. Ήταν να κάνω μεγάλη ζημιά. Ναι. Στη στιγμή ήμουν συνένοχη την ώρα. Πρέπει να βρω τον τρόπο να διαχειριστώ. Ναι, ναι, ναι. Πήρα το μπροστά στι δασκάλε του όλε. Και είπα του, καθόμαστε για μέσα και ώρε, ώσπου ανοίξει το στόμα του να πει, απολογούμε, έκλεψα του. Δύο ώρε. Ναι. Κάθομαι για μέσα και λέω, έκλεψα του. Ξαναντζίζει ή ξαναντζίζει? Θυμάται το σήμερα, αν με ακούσει πώ το λαλό. Γιατί όχι, είναι ωραίο παράδειγμα. Γιατί είναι ωραίο παράδειγμα. Όλοι μπήκαμε στη διαδικασία όταν ήμασταν μωρά. Ξέρει, δεν ξέρει. Δοκιμάζει. Το σημαντικό είναι να με του καλύπτει. Ναι, σίγουρα. Και εμένα έστειλε με ζωπία πίσω τι πισούε. Έτσι έπρεπε. Έσυψα τα μούτρα μου και πήρε πίσω. Ξανά κλέψε πισούε διάφορε ζούε. Ναι. Μα έτσι έπρεπε. Λοιπόν.